Βασικά, καλησπέρα σας. Ή πίσω θα κάτσετε ή θα φύγετε, που είστε όρθιοι. Θα καθίσετε. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, σκεφτόμουν χθες πώς να ξεκινήσω την ομιλία και κατέληξα ότι θα χρειαστώ λίγο τη βοήθειά σας, διότι αν δεν το γνωρίζετε, το να μιλάς μπροστά σε κοινό είναι από τις top 3 φοβίες που υπάρχουν παγκοσμίως. Στην Αμερική λένε ότι είναι η νούμερο 1 φοβία, ακόμα και πριν το θάνατο. Άρα, θα χρειαστώ 3 εθελοντές, οι οποίοι έτσι πρέπει να είναι πολύ θαραλέοι. Καμιά γυναίκα, ρε παιδιά, τίποτα. Αυτά, 1, 2, 3. Ελάτε πάνω. Θέλετε να μοιραστείτε τη σκηνή. Ξέρουμε και το όνομά τους. Τέλεια. Λοιπόν, θέλω όνομα, ηλικία, background από την... Πετρίνα. 19. Αχ. Αχ. Αχ, στην καρδιά, ναι. Πολύ ωραία. Και... Αχ, συγγνώμη. Έχω να... Βοηθός φαρμακείου. Πετρίνα, 19. Θα φέρουμε μικρόφωνο. Τέλεια. Αμέσως, όπως και φέραμε. Μπράβο, το κορίτσι. Ευχαριστούμε. Ωραία. Έλα. Ευχαριστώ. Γιατί είσαι στο Think Biz Academy. Εγώ το λέω. Όχι, όχι. Θα τα πείτε και τι. Από περιέργεια, βασικά. Να δω τι είναι, τι προσφέρει. Πρώτη φορά έρχομαι, αυτά. Okay. Και τι περιμένεις να πάρεις από αυτή την παρουσίαση. Εμπειρίες και ιδέες. Για το μέλλον σου. Εννοείται. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα στην πρώτη εθελόντρια. Μπράβο. Να πω τα ίδια. Όχι, πες κάτι διαφορετικό. Okay. Εγώ ονομάζομαι Κωνσταντίνος Πιθαρούλιος. Είμαι τριτοετής φοιτητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων του Καποδιστριακού. Ήρθα εδώ επειδή... Έχει πίτσα. Προφανώς και γι' αυτό και μ' άρεσε πάρα πολύ, ναι. Αλλά κυρίως επειδή πάρα πολλοί συμφοιτητές μου είχαν ασχοληθεί με αυτό το project και ήθελα να έρθω να δω όλη αυτή η προσπάθειά τους τελικά πώς, ας πούμε, θα καρποφορήσει εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Και από αυτή την παρουσίαση τι περιμένεις να κερδίσεις? Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, τυχαία βρέθηκα. Είμαι απόλυτα ειλικρινής. Ήρθα για τη βόλτα περισσότερο. Ήταν η μοναδική ομιλία που νόμιζα ότι είχες έρθει για μένα. Όχι. Αλλά μάλλον κανένας δεν έχει έρθει, οπότε εντάξει, θα αισθανθώ έτσι πιο πολύ. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ ο τίτλος που διάβασες στο πρόγραμμα και πιστεύω ότι έχω να κερδίσω πράγματα. Δεν ξέρω ποια είναι αυτά, αλλά το πιστεύω. Πολύ ωραία. Και... Είμαι ο Σοκράτης. Σου την έσκασε, είχε άλλο μικρόφωνο. Δεν το περίμενε. Είμαι ο Σοκράτης. Σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Έχω εργαστεί σαν προπονητής ποδοσφαίρου. Γιατί είσαι εδώ? Γιατί είμαι στο Think Biz Academy ναι, ή στη συγκεκριμένη ομιλία. Και τα δύο. Είναι δύο ερωτήσεις. Γιατί είσαι στο Think Biz Academy και γιατί είσαι... Είμαι περίεργος. Ωραία. Μαθαίνω καινούργια πράγματα. Και μου ταιριάζει και πάρα πολύ αυτή η ομιλία που θα κάνεις. Υπό την έννοια ότι ασπάζομαι και πιστεύω πολύ στο growth mindset. Δηλαδή στο να θες συνεχώς να γίνεσαι καλύτερος, να μαθαίνεις, να εξελίσσεσαι. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο και στους τρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μόνο. Αυτό ήταν. Yeah. Εντάξει. Άρα, αν κατάλαβα καλά, οι περισσότεροι είστε εκεί 19, 20, 21, 22, 23. Τέλεια. Είστε όλοι φοιτητές. Τέλεια. Οι μισοί ήρθατε για την πίτσα, οι άλλοι μισοί ήρθατε για να δείτε τι περίεργο θα πούμε και θέλετε να μοιραστούμε εμπειρίες. Σωστά. Δεν άκουσα κάποιος είπε για την πίτσα μου. Όλοι για την πίτσα. Θα μου φέρεις ένα κομμάτι, γιατί μάλλον είναι μοναδική που δεν έχω προλάβει να φάω. Λοιπόν, τι θα πάρετε τώρα από αυτή την ιστορία. Θα σας πω κάποια πράγματα για την PeopleCert, κάποια πράγματα για τον ηγέτη πίσω από την PeopleCert και ελπίζω όλα αυτά να τα αντίσω με τα δικά μου μαθήματα business και επιχειρηματικότητας. Υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει ακούσει τον κύριο Νικολαίδη να μιλάει. Ωχ, πολύ ωραία. Κανένα άγχος. Ωραία. Για όσους δεν τον έχετε ακούσει, παρόλο που εντάξει, προφανώς καταλαβαίνετε ότι είναι συγγενής, είναι ο πατέρας μου συγκεκριμένα, είναι απίστευτα inspirational, σας το προτείνω ούτως ή άλλως. Θα σας πω λίγο πώς εγώ σαν κόρη του έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα του και τα μαθήματα τα οποία έχω πάρει εγώ. Λοιπόν, ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, σε πάρα πολύ φτωχή οικογένεια, από αυτό θα σας βοηθήσει λίγο να καταλάβετε και πώς ένας άνθρωπος τελικά είναι τόσο πεινασμένος για χρήματα και για επιτυχία.
Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, λοιπόν, για τον πατέρα μου αυτό ήταν μια αναγκαία επιλογή. Ξεκίνησα από μια οικογένεια που δεν υπήρχαν καθόλου χρήματα. Ανέλαβε πάρα πολύ μικρός το ρόλο του προστάτη μέσα στην οικογένειά του και επειδή είχε έναν πολύ μικρότερο αδερφό, έπαιξε και το ρόλο του προστάτη για τον αδερφό του. Επίσης, από πάρα πολύ μικρή ηλικία βοηθούσε οικονομικά την οικογένειά του, κάνοντας πάρα πολλά επαγγέλματα, όπως ξεναγός, όπως πουλάγε αυγά, και πήγαινε στη μάνα του και έδινε έτσι τα χρήματα. Και η γιαγιά μου ακόμα και σήμερα λέει ότι ερχόταν με λεφτά έτσι στις τσέπες του και μου τα έδινε. Okay. Φεύγοντας λοιπόν ο πατέρας μου από την Κωνσταντινούπολη το 1981, ήθελε να έχει ένα καλύτερο μέλλον. Και στο πίσω μέρος του μυαλού του είχε ήδη το να βοηθήσει τους γονείς του να έρθουν στην Ελλάδα. Το πρώτο πράγμα το οποίο έκανε, και τώρα εγώ θα σας πω έτσι και μερικές πινελιές από το family κομμάτι. Η μητέρα μου τον γνώρισε τον πατέρα μου σε ένα πάρα πολύ μικρό διαμέρισμα στο νέο ψυχικό. Να μένει σε ένα στρώμα, να έχει ένα ψυγείο και να μοιράζεται το φαγητό του με το σκύλο του, με το λυκό σκυλό του, τη Βάλντι. Ήρθε στην Ελλάδα με 100 δολάρια στην τσέπη και προσπάθησε να κάνει το καλύτερο που μπορούσε. Η πρώτη δουλειά που έκανε ήταν ότι δούλεψε σε ένα καθαριστήριο. Σταδιακά προσπάθησε να εξαγοράσει το 50%, πήρε γραμμάτια τότε. Όταν πέθανε ο ιδιοκτήτης, με δάνειο πήρε το υπόλοιπο μισό και για 7 χρόνια ασχολήθηκε με το να καθαρίζει ρούχα. Βασικό τους πελάτης ήταν το Μινιόν, που αποκλείεται να το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Υπάρχει κάποιος που γνωρίζει το Μινιόν, ήταν πολύ βασικό παιχνιδάδικο. Wow, είστε πολύ ενημερωμένοι. Και από το 87 έως το 92 δούλεψε στη Mary Lynch. Υπάρχει κάποιος ο οποίος τη γνωρίζει τη Mary Lynch, γιατί πάρα πολύ ωραία. Η Mary Lynch λοιπόν είναι τεράστιος τραπεζικός οργανισμός, εξαγοράστηκε από την Bank of America. Ο κύριος Νικολαίδης ήταν πάρα πολύ επιτυχημένος αυτό, γιατί την ακρίβεια ήταν στο top 1% παγκοσμίως των πολιτών εκεί. Και όταν ήταν 33 ετών, έπρεπε να πάρει μια απόφαση. Αν θα συνεχίσει να είναι υπάλληλος, πάρα πολύ καλοπληρωμένος, ή αν θα γίνει επιχειρηματίας. Και πολλές φορές, σε αυτά τα οποία μου έλεγε εμένα, ήταν ότι είχε διαβάσει μια έρευνα, όπου έλεγε ότι αν κάποιος θέλει να γίνει επιχειρηματίας, αυτό το κάνει στην ηλικία των 30. Και αυτό, αν θέλει, ήταν και κινητήριος δύναμη για εκείνον, για να αποφασίσει να κάνει το επόμενο βήμα. Με αυτό το οποίο έχω βάλει εκεί το χταπόδι, διότι η πρώτη του ενασχόληση με το επιχειρήν ήταν, προσπάθησε να μπει στην ναυτιλία, με μια εταιρεία που λεγόταν GNC, που αποκλείται αυτή να τη γνωρίζετε, εντάξει. Η οποία τελικά δεν του βγήκε, διότι δεν του άρεσε, αλλά μετά ακολούθησαν κάποια επιχειρήματα τα οποία μπορεί να τα γνωρίζετε. Τα Future Kids, ας πούμε. Υπάρχει κάποιος ο οποίος να τα γνωρίζει. Ωραία. Ήταν τα πρώτα φροντιστήρια για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα οποία τα έφερε στην Ελλάδα. Η πολύ μεγάλη επιτυχία ήρθε το 2000 για τον όμιλο PeopleCert, με ένα προϊόν το οποίο λέγεται ECDL, όπου τότε ήταν πάρα πολύ πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα, διότι έφερε την έννοια της πιστοποίησης στην Ελλάδα. Και αυτό μας πήγε πάρα πολύ καλά. Μέχρι το 2008 καταφέραμε ένα προϊόν να το κάνουμε πάρα πολύ πετυχημένο. Και πάρα πολύ πετυχημένο τι σήμαινε? Σημαίνει πάρα πολύ μεγάλη διείσδυση στην ελληνική αγορά. Για την ακρίβεια, από τα 11 εκατομμύρια που είμαστε στην Ελλάδα και που ένα ποσοστό εξ αυτών μας απασχολεί, εμείς πιστοποιήσαμε 650.000 άτομα σε 10 χρόνια. Και η PeopleCert που βλέπετε σήμερα είναι πρακτικά η μετά του ECDL εποχή, όπου δυστυχώς με την κρίση στην Ελλάδα δεν καταφέραν τα πράγματα να πάνε τόσο καλά και αυτό μας βοήθησε εμάς να γίνουμε μια παγκόσμια εταιρεία. Αν με ρωτήσετε τι θεωρώ ότι είναι έτσι ξεχωριστό για μια εταιρεία σαν την PeopleCert, θα σας πω ότι πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα γίνει unicorn και πιστεύουμε ότι θα είναι η πρώτη εταιρεία τεχνολογίας, η οποία δεν έχει σηκώσει funding και θα γίνει unicorn. Υπάρχει κάποιος ο οποίος γνωρίζει τι σημαίνει η έννοια του unicorn? Okay. Ναι. Πες το. Όταν η αξία είναι ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, που αυτό είναι ένα πολλαπλάσιο των εσόδων. Άρα αυτό θεωρούμε ότι είναι ξεχωριστό για την PeopleCert, τουλάχιστον από τη δική μου οπτική γωνία, ότι θα είμαστε η πρώτη εταιρεία εκτός ναυτιλίας, χωρίς να έχει σηκώσει funding, που πολύ σύντομα η αξία μας θα είναι στο 1 δισεκατομμύριο. Λοιπόν, έχω ζήσει όλα τα στάδια της PeopleCert, από τότε που ξεκίνησε ο πατέρας μου τα καθαριστήρια, από τότε που ήταν η GNC και ήταν ένα μικρό γραφείο στον Πειραιά,
την χάνει, για όσους γνωρίσατε την Αλίκη που ήταν και στο περίπτερο, να ήταν το δεξί χέρι του πατέρα μου για όλα τα πρώτα χρόνια. Άρα θυμάται το γραφείο στον Πειραιά που έβλεπε τα καραβάκια. Μετέπειτα αυτό εξελίχθηκε στο ECDL, όπου εκεί δούλευα και όλα στα φοιτητικά μου χρόνια. Και έχει εξελιχθεί σε αυτό το οποίο είναι σήμερα, οπότε την εταιρεία την έχω παρακολουθήσει σε όλα τις τα στάδια. Από τότε που ήταν ένας άνθρωπος, τρεις άνθρωποι, στο peak του ECDL 160-180 άνθρωποι και σήμερα στο highest που έχουμε φτάσει 340 άνθρωποι. Λοιπόν, όταν εγώ δούλευα στην εταιρεία ως φοιτήτρια, που ήμουν 17 και σήμερα είμαι 32, και τότε αυτό ήταν το 2005 και τι σκεφτόμουν όταν ήμουν στη θέση σας. Κάναμε ένα workshop για να καταλήξουμε ποιο πρέπει να είναι το όραμα, το λεγόμενο vision και ο στόχος της εταιρείας. Και κάναμε πάρα πολύ μεγάλο debate για τις λέξεις που έχω κοκκινήσει, για τη λέξη the και τη λέξη global. Και όταν σκεφτόμασταν τότε, έχοντας στο μυαλό μας μόνο το ECDL, όλοι λέγαμε ότι πρέπει να είμαστε ένας παίκτης πάρα πολύ καλός, καταξιωμένος στην Ελλάδα. Υπήρχαν πολλοί λίγοι που λέγανε ότι πρέπει ο ορίζοντας να είναι παγκόσμιος και ότι επειδή το όραμα είναι αυτό που θα σε πηγαίνει μπροστά για 5-10 χρόνια, ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι θέλουμε να είμαστε ο παγκόσμιος ηγέτης. Όχι ένας, αλλά ο. Και εκεί καταλήξαμε και το όραμά μας έχει μείνει αναλύωτο μέχρι σήμερα. Και αν θέλετε, στις πιο δύσκολες μέρες, τελικά είναι το όραμα το οποίο σου δείχνει το πού θέλεις να πας. Επειδή καταλαβαίνω ότι η έννοια της πιστοποίησης είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και ήμασταν και οι πρώτοι που τη φέραμε στην Ελλάδα. Για να είναι απλό στο μυαλό μας, αυτό το οποίο εμείς κάνουμε είναι ότι κάνουμε τις εξετάσεις οι οποίες ακολουθούν μια εκπαιδευτική διαδικασία. Το ECDL, κάποιος πήγαινε, εκπαιδευόταν σε υπολογιστές, βασικές δεξιότητες. Εμείς πηγαίναμε, βάζαμε την εξέταση και όταν κάποιος πέρναγε με επιτυχία αυτή την εξέταση, έπαιρνε την πιστοποίηση. Αυτό το κάνουμε σήμερα σε πολύ παραπάνω προϊόντα. Αυτή ήταν η εικόνα μας στο ECDL. Στην εποχή του ECDL, μία ελληνική εταιρεία. Πολύ σημαντικό για όποιον ασχοληθεί με το business, βασικός κανόνας, ένα προϊόν το οποίο δεν έχει ζήτηση και για να έχει ζήτηση σημαίνει ότι λύνει κάποια βασική ανάγκη, που σημαίνει ότι ο άλλος βάζει το χέρι στην τσέπη και το πληρώνει, δεν πρόκειται να πουλήσει. Ο λόγος που το ECDL είχε ένα τεράστιο growth, στην δεξιά πλευρά βλέπετε πώς ανέβηκαν τα έσοδά μας. Αν ρωτήσετε την Αλίκη, που όταν έφυγε από την εταιρεία, γιατί έφυγε και ξαναγύρισε, ήταν η γενική διευθύντρια της ECDL. Θα σας πει ότι ψάχναμε από φίλο-φίλου να βρούμε άνθρωπο να μας καλύψει τις θέσεις, γιατί υπήρχε τόσο μεγάλη ζήτηση, ήταν τόσο γρήγορο το growth, που δεν προλαβαίναμε. Okay. Άρα, πολύ καλή εποχή, υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση, φτάσαμε στα 16 εκατομμύρια τζίρο σε 8 χρόνια, πιστοποιήσαμε 650.000 άτομα, και είχαμε αυτό που λέμε πάρα πολύ σημαντικό, το first mover advantage. Γιατί πήγαμε και ανοίξαμε μια αγορά η οποία δεν υπήρχε. Μετά από εμάς ακολούθησαν άλλοι 5, 6, 7. Okay. Πάρα πολύ σημαντικό για όσους θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες, γιατί θα μιλήσουμε λίγο για τα βασικά χαρακτηριστικά που θέλουμε να έχει ένας επιχειρηματίας. Γιατί και εγώ όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο μου λέγανε ναι, πρέπει να είναι risk taker. Fine. Στην πράξη λοιπόν, ο κύριος Νικολαίδης, που είναι ο βασικός αρχηγός αυτής της ομάδας που έχει υλοποιήσει ένα όραμα και το έχει ασπαστεί, είδε την κρίση να έρχεται. Okay. Άρα, μπορεί το 2008 να ήμασταν στο peak. Από το 2008 όμως είχε ένα τεράστιο άγχος, γιατί έβλεπε τα πράγματα που έρχονται από το εξωτερικό, ότι πάμε να γκρεμοτσακιστούμε. Και αυτό και έγινε. Okay. Βλέπετε λοιπόν ότι το 2009, από 16 εκατομμύρια πήγαμε στα 9 εκατομμύρια. Και από τα 9 εκατομμύρια πήγαμε στα 6,5 εκατομμύρια και μετά πήγαμε στα 6 εκατομμύρια. Και δεν μπορώ να σας περιγράψω μέσα σε ένα slide πόσο δύσκολο είναι αυτό για έναν επιχειρηματία. Και είναι δύσκολο για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι είναι το μωρό σου, είναι το παιδί σου. Το βλέπεις να πεθαίνει. Μιλούσα πρόσφατα με μία εργαζόμενη που ήταν στην Travel Planet, η οποία και αυτή φαλήρισε και αναγκάστηκε να κάνει μειώσεις κτλ. Όταν τους το ανακοίνωσε ο CEO, το έλεγε με κλάματα. Πρώτο κομμάτι αυτό. Δεύτερον, είναι ότι έχεις να κάνεις με ανθρώπους οι οποίοι έχουν οικογένειες. Όταν λοιπόν εμείς από τα 180 άτομα πήγαμε στα 50 και οι ομάδες μεταξύ τους παίζανε στοίχημα ποιος θα απολυθεί,
εκείνο το μήνα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολο ήταν. Σας το λέω και ανατριχιάζω. Παρόλο που εγώ εκείνα τα χρόνια ήμουν στο εξωτερικό. Τα πέρασε ο αδερφός μου όμως. Okay. Και εκεί ένας επιχειρηματίας, ένας ηγέτης, έπρεπε να αποφασίσει για το τι θέλει να κάνει. Ήταν 50 χρονών τότε. Εντάξει. Μία επιλογή, μειώνεται το μαγαζί, τέλειο μαγαζί για τα ελληνικά δεδομένα. Εντάξει, εκατομμυριούχος ήταν και πάλι, 6 εκατομμύρια τζίρο, μια χαρά, σούπερ. Okay. Ή να προσπαθήσει να το γυρίσει και να το κάνει ακόμα μεγαλύτερο. Εσείς τι θα κάνατε? Τον πέραμε τηλέφωνο. Αν ήσασταν στη θέση του, τι θα κάνατε? Ωραία, αρχίστε, ωραία. Θα το γίνα κανονικά. Δηλαδή, δεν θα έμενα στο 6 εκατομμύρια. Θα πήγαινα για το παραπάνω. Πόσο θα κάνατε αυτό? Θα προσπαθούσατε τουλάχιστον. Είστε το 30%. Οι υπόλοιποι 70 θα κάνετε το ανάποδο από αυτό το οποίο έκανε. Okay. Εδώ είναι η εικόνα μας μέχρι το 2016. Ο κύριος Νικολέδης αυτό το οποίο έκανε και ήταν ο μοναδικός από την ομάδα του, ο οποίος υποστήριξε αυτό. Αυτό σας το λέω διότι αν βρεθείτε ποτέ στην κορυφή, θα αισθανθείτε πάρα πολύ μεγάλη μοναξιά και πάρα πολλές φορές θα πρέπει να πάρετε αποφάσεις που δεν θα τις στηρίζει κανένας άλλος. Αποφάσισε λοιπόν από τα 6 εκατομμύρια που ήμασταν να προσπαθήσει να το κάνει το μαγαζί global, να φύγει από την Ελλάδα. Το κατάφερε. Η εταιρεία αυτή τη στιγμή είναι στο 1% των εταιριών που δεν κλείσανε, αλλά καταφέρανε και πήγανε global. 75 εκατομμύρια φέτος τζίρος. Άρα επί 7 σχεδόν από εκεί που ήμασταν. Και εδώ είναι αυτά τα οποία πάλι σε ένα slide δεν συνοψίζονται. Αλλά αν πρέπει να μας μείνει κάτι από αυτό είναι ότι πάρα πολύ μεγάλη μοναξιά στην κορυφή. Θέλει πολύ γερό στομάχι. Ο πατέρας μου έχει ένα ρητό που λέει good sleep ratio. Πάρα πολλές φορές τον είχαν προσεγγίσει για να πάρει δάνειο. Ένας από τους λόγους που καταφέραμε να επιβιώσουμε στην κρίση είναι γιατί πάντα στο μυαλό του είχε το κομμάτι του οικονομικό. Δεν είχε πάρει ποτέ δάνειο, εξαιρετικός στη διαχείριση χρημάτων. Πάρα πολύ σημαντικό επίσης το πώς έγινε αυτή η προσπάθεια η Global. Ο κ. Νικολαίδης, είπαμε, πάρα πολύ ικανός στο κομμάτι του οικονομικό, πάρα πολύ καλός στο κομμάτι των πωλήσεων. Άρα μόνος του πήρε το βαλιτσάκι και βγήκε εκεί έξω και πήγε να πουλήσει Global. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, το να υπάρχει υποστήριξη από την οικογένεια και από τους φίλους, αλλά και από έναν βασικό πυρήνα μέσα σε κάθε εταιρεία, που είναι αυτοί οι οποίοι θα σε βοηθήσουν να πας στην επόμενη μέρα. Άρα, για όσους από εσάς κάνετε ομάδες, είτε ως επιχειρηματίες, είτε ως μάνατζερ, η ομάδα σας είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αυτός ο πυρήνας στη δική μας την εταιρεία ήταν αυτό το 20%. Άτομα τα οποία είναι μαζί μας μία δεκαετία, 5 με 10 χρόνια, αλλά και ένα 8% που είναι μαζί μας 15-20 χρόνια. Η καινούργια People Street, λοιπόν, βλέπετε ότι έχει παρουσία σε 200 χώρες, έχει κάνει πλέον 5 εκατομμύρια εκστάσεις, είμαστε 340 άτομα και πάρα πολύ σημαντικό, πατήσαμε πάνω στην τεχνολογία για να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, εμείς έχουμε φτιάξει μία ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου οποιοδήποτε από εσάς μπορεί έχοντας το λάπτοπ του, κάμερα και διασύνδεση στο ίντερνετ να πάρει οποιαδήποτε εξέταση. Κάποια από τα προϊόντα μας τα οποία θα γνωρίζετε είναι το ECDL και κάποια από εσάς ίσως το Language Cert, που είναι πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα για την People Cert. Θέλουμε να γίνουμε νούμερο ένα πιστοποίηση στο κομμάτι της γλωσσομάθειας και να ανταγωνιζόμαστε head-to-head πιστοποιητικά όπως του Cambridge και του Michigan. Και αυτές είναι οι εξετάσεις που έχουμε κάνει τον τελευταίο ένα χρόνο, βλέπετε, από 16 Μαΐου πέρσι με 16 Μαΐου σήμερα. Δεν υπάρχει χώρα που να μην κάνουμε εξετάσεις. Τα λευκά είναι εκεί που δεν κάναμε εξετάσεις. Και οι συνεργάτες μας είναι πρακτικά εταιρείες από όλο τον κόσμο. Όπου αυτές οι εταιρείες θέλουν να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι τους, να εξεταστούν
και να πάρουν τα δικά μας τα πιστοποιητικά. Πέρα από τις εταιρείες, συνεργαζόμαστε και με πάρα πολλές κυβερνήσεις, 800 οργανισμοί κυβερνήσεων σε 45 χώρες. Δεν βλέπετε την Ελλάδα, δεν είναι τυχαίο. Και με όλη αυτή την αλλαγή που έγινε στην εταιρεία και εμείς πλέον αλλάξαμε το mentality το δικό μας. Στα γραφεία μας αυτή τη στιγμή έχουμε 30 εθνικότητες. Και το μέλλον μας, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, είναι σε πολύ λίγα χρόνια να έχουμε τετραπλασιαστεί. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 2-3 πράγματα στο pipeline, το οποίο θεωρούμε ότι όντως θα μας πάνε εκεί, ίσως και πιο γρήγορα από ό,τι περιμένουμε. Πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από το όραμα που ήταν νούμερο ένα στο να δούμε το πού θέλουμε να πάμε, ήταν και οι αξίες μας. Όλα αυτά τα οποία είναι γραμμένα βγήκαν από το ίδιο workshop που καταλήξαμε για το vision μας και έχουν μείνει αναλύωτες όλα τα τελευταία χρόνια. Και η ποιότητα έχει να κάνει με το οτιδήποτε κάνουμε. Το να είμαστε innovative έχει να κάνει με το οτιδήποτε κάνουμε, το να προσπαθούμε να έχουμε ένα out of the box thinking. Το να είμαστε παθιασμένοι και πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε integrity σε οτιδήποτε κάνουμε. Έβαλα τα πιστοποιητικά ISO τα οποία έχουμε πάρει, γιατί νομίζω ότι παρόλο που αφορούν την ποιότητα, αφορούν και όλα τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία κάνουμε. Παραδείγματος χάρη, για να μπορέσουμε να παίξουμε στο εξωτερικό έχοντας ένα πολύ κακό όνομα ως Έλληνες, αυτά τα πιστοποιητικά, τα ISO, μας βοήθησαν. Τα ISO λοιπόν που αποφάσισε ο κ. Νικολαίδης ότι πρέπει να πάρουμε, είχαν ένα κομμάτι innovative. Γιατί ήταν αυτός που είπε ότι παιδιά, όλοι οι ανταγωνιστές μας λένε ότι τα κάνουν όλα καλά. Εμείς θα πάμε να το τεκμηριώσουμε. Και δεν θέλουμε ένα. Θέλουμε 20. Μπορούμε για ό,τι ISO υπάρχει να πάμε να το παίρνουμε και έτσι να τεκμηριώνεται και η ποιότητα που έχουμε. Τώρα, το δικό μου το perspective για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αναμφισβήτητα ένας πάρα πολύ ικανός επιχειρηματίας. Πάρα πολύ βασικό χαρακτηριστικό ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι hungry. Hungry για να πετύχει, είτε επειδή τον ανάγκασαν οι συνθήκες μέχρι ενός σημείου, και μετά από ένα σημείο γιατί είναι αυτό που λέμε η φιλοδοξία. Κάποιοι άνθρωποι λένε ότι το 3,5% είναι αυτό που αλλάζει τον κόσμο. Θεωρώ ότι είναι ένας από αυτούς. Και όχι μόνο ο κύριος Νικολαίδης, όσοι ηγέτες υπάρχουν εκεί έξω, σε οποιοδήποτε τομέα. Άρα, αν κι εσείς θέλετε να ξεχωρίσετε, σίγουρα ένα πράγμα που πρέπει να έχετε στο DNA σας είναι η φιλοδοξία. Δεύτερον, πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει μία τριλογία. Αναδιαμφισβήτητα ένας άνθρωπος πάρα πολύ έξυπνος. Δεύτερον, που πολλοί άνθρωποι που είναι έξυπνοι δεν το έχουν. Σωστή κρίση. Τρίτον, αυτό το οποίο μας διδάσκουν στα πανεπιστήμια, το λεγόμενο ένστικτο, το gut feeling. Ισχύει. Όσο και να διαβάσουμε, όσο και να προσπαθήσουμε να ζυγίσουμε τα πράγματα, κάποιες φορές αυτό το οποίο θα γυρίσει τη ζυγαριά είναι το ένστικτο. Τρίτον, πώς σπουδάζετε business? Μάλιστα, το 50%. Επειδή και εγώ σπούδασα business, δεν είχα ποτέ ξεκάθαρα στο μυαλό μου ποια είναι τα πιο βασικά τμήματα. Αν με ρωτήσετε σήμερα, θα σας πω αυτά τα δύο. Για έναν επιχειρηματία πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός πολιτής, ο ίδιος του, να μπορεί να καταλάβει τον πελάτη και να έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τα οικονομικά. Και για όσους σκέφτεστε technology και startups, το νούμερο δύο που πρέπει να έχει οποιαδήποτε εταιρεία τεχνολογίας είναι ο commercial, ο άνθρωπος. Τέταρτον, out of the box thinking. Θα σας πω μια ιστορία που δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά θα σας την πω. Έκανα το μεταπτυχιακό μου σε ένα αρκετά καλό πανεπιστήμιο και ειδικά αν σκεφτώ από πού ξεκίνησα, από το career service του πανεπιστημίου που είχα πάει εδώ, μου λέγανε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρεις να μπεις. Δεν το έχει καταφέρει κανένας με καλύτερη βαθμολογία από σένα, παρόλο που ήμουν αριστούχος. Έκανα λοιπόν αίτηση και με απορρίψανε. Και ο πατέρας μου λέει, σε περιορίζει κάτι για να μην ξανακάνεις αίτηση? Υπάρχει πλαφόν στον αριθμό αιτήσεων που μπορείς να κάνεις? Το έψαξα, η απάντηση ήταν όχι. Έκανα 3 αιτήσεις, με πήρανε. Ναι, okay.
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα του out of the box thinking. Πέμπτον, για όποιον θέλει να γίνει επιχειρηματίας. Πρέπει να σκέφτεστε απλά. Και για να σκέφτεστε απλά και για να κάνετε ένα business plan και ένα business model, σας χρειάζεται μόνο ένα κομμάτι χαρτί και ένα μολύβι. Τίποτα παραπάνω. Και σας το λέω έχοντας background σε finance. Κάνω κι εγώ μία είσοδο, που δεν έχω καμία σχέση με finance, για να πω ότι ο χρόνος σιγά-σιγά τελειώνει. Αλλά θα θέλαμε μία-δύο ερωτήσεις. Έχω άλλα δύο bullet points και έχω τελειώσει. Οκ. Γιατί χρειάζεται να προχωρήσουμε. Πάρα πολύ σημαντικό ότι σε οποιαδήποτε ομάδα χρειάζεται ένας πάρα πολύ ικανός ηγέτης, όπου όμως θα μπορεί να έχει ανθρώπους που τον αγαπάνε δίπλα του, για να μπορέσουν να υποστηρίξουν το όραμά του. Και πολύ σημαντικό, ό,τι κάνετε στη ζωή σας πρέπει να έχετε focus και να μην αλλάζετε άποψη κάθε 5-10 λεπτά. Αντιθέτως, εδώ βλέπετε έναν άνθρωπο πόσο focused ήταν στο να γίνει επιτυχημένος επιχειρηματίας τα τελευταία 40 χρόνια της ζωής του. Και τελευταίο, πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Νομίζω ότι κλείνοντας, θα σας αφήσω με το μυστικό της επιτυχίας, κατά τον πατέρα μου πάντα, υπομονή, επιμονή, ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Και θα τα προσπεράσω όλα αυτά. Ναι. Για να πάω στο τελευταίο, ότι επειδή είστε νέοι σε ηλικία και έχετε χρόνο να πειραματιστείτε, να θυμάστε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ο χρόνος που έχετε τώρα μπροστά σας δεν είναι δεδομένος. Κοιτάξτε να το αξιοποιήσετε όσο περισσότερο γίνεται. Και επειδή φαντάζομαι ότι επειδή είστε νέοι, δεν έχετε ακόμα αντιμετωπίσει τίποτα από αυτό που είναι δύσκολο σε αυτή τη ζωή και δεν το καταλαβαίνετε τώρα, αφού το καταλάβετε όμως, να προσπαθείτε να δείχνετε ευγνωμοσύνη. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.